Βρισκόμαστε στον κάμπο του βουνού Τεγέας, δίπλα στην λίμνη Τάκα, όπου από χθες, κύριε Πρόεδρε, ξεκίνησε η εργολαβία αγροτική οδοποιία για το χωριό Βουνό. Στις προηγούμενες μέρες ήταν σε άλλα χωριά. Είναι μια εργολαβία η οποία έχει ξεκινήσει από πέρυσι, προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ, που περιλαμβάνει αγροτική οδοποιία σε αρκετές κοινότητες, σε αρκετά χωριά του Δήμου μας. Και όταν λέμε αγροτική οδοποιία, εννοούμε πλήρη διάνοιξη οδών, στρώσιμο με αμοχάλικο, πάτημα, πλήρης δρόμος δηλαδή, ώστε να εξυπηρετούνται οι καλλιέργειες και οι αγρότες της περιοχής. Και μιας και μιλάμε για το βουνό, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο παραγωγικά χωριά του Δήμου μας, να εξυπηρετούνται οι αγρότες του βουνού. Όπως έχουμε πει επανειλημμένως, για μας προτεραιότητα είναι ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική και η κτηνοτροφική παραγωγή. Η αγροτική και η κτηνοτροφική παραγωγή, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από φυσικές καταστροφές, είτε είναι παγετός όπως πρόσφατα φέτος, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι χαλαζοπτώσεις, και δυστυχώς δεν έχουν τη στήριξη που θα έπρεπε να έχουν, μιας και ο πρωτογενής τομέας νομίζω ότι για τη χώρα όλη είναι κυρίαρχος, είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης, τη στήριξη που θα έπρεπε να έχουν από την πολιτεία. Εμείς είπαμε από την αρχή ότι θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, και ένας βασικός τρόπος για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα είναι τα έργα υποδομής, όπως αυτά που διευκολύνουν την πρόσβαση των αγροτών στα κτήματά τους και τη μεταφορά βέβαια των προϊόντων τους σε συνθήκες καλές, για να μπορούν έτσι να κάνουν την καλλιέργειά τους όπως επιθυμούν. Εκτός από αυτή την εργολαβία των 1.900.000 ευρώ, ήδη δημοπρατήθηκε και υπογράφουμε σύμβαση τις επόμενες μέρες. Έχει πάει στο ελεγκτικό συνέδριο για έγκριση σύμβαση. Άλλο 1,5 εκατομμύριο ευρώ αγροτική οδοποιία σε άλλα χωριά, όχι στα ίδια χωριά που τρέχει αυτή η εργολαβία. Και 3 εκατομμύρια ακόμη ευρώ, τα οποία έχουμε υποβάλει από το Φεβρουάριο μήνα στον Τρίτσι και στο πρόγραμμα Τρίτσης, και περιμένουμε την αξιολόγηση και τη θετική, πιστεύω θα είναι θετική η έγκριση, έτσι ώστε με όλες αυτές και με τις τρεις αυτές εργολαβίες σχεδόν το σύνολο του αγροτικού δικτύου του Δήμου Τρίπολης, όλων των χωριών, θα έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί, όπως είπαμε, τους αγρότες. Και παράλληλα έχουμε θέσει σαν θέμα παντού, και στην ΚΕΔΕ και στον Υφυπουργό Ανάπτυξη όταν είχε έρθει, Αγροτικής Ανάπτυξης όταν το συναντήσαμε πριν λίγο καιρό, ότι θα πρέπει δήμη σαν το δικό μας, που είναι και αγροτική αλλά και αστική δήμη και έχουν μεγάλο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας, όπως είναι ο δικός μας Δήμος. Ξέρετε ότι έχουμε 78 κοινότητες, που κάθε κοινότητα έχει αρκετά χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων, που σημαίνει ότι θα πρέπει το κράτος να το λαμβάνει αυτό υπόψη του και να χρηματοδοτεί τους Δήμους, όχι αποκλειστικά και μόνο με τον πληθυσμό, γιατί αυτό αδικεί τους Δήμους σαν εμάς που έχουμε μεγάλη έκταση και μικρό πληθυσμό. Δεν στηρίζονται έτσι οι αγροτικοί Δήμοι. Και ο Δήμος Τρίπολης είναι κατά το ίμιση, για να μην πω παραπάνω, αγροτικός. Οπότε αίτημά μας, το οποίο το έχουμε θέσει σε πολλά φόρα που λέμε και στην ΚΕΔΕ και στο Υπουργείο και παντού, να ενισχύονται οι ΣΑΤΑ, να κατανέμεται όχι μόνο με πληθυσμιακά κριτήρια, αλλά και με το κριτήριο της έκτασης και της παραγωγής που έχει κάθε Δήμος. Συνεχίζουμε λοιπόν και στο βουνό, όπως προηγούμενα σε άλλα χωριά, όπως είπα, τον εξυγχρονισμό της αγροτικής οδοποίησης. Βρισκόμαστε στο βουνό, τυχαίνει να είμαι πρόεδρος του χωριού μου και θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και να δώσω δημόσια συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή και στο πρόσωπο του κυρίου Δήμαρχου, γιατί διέψευσε ότι Δήμος Τρίπολης είναι μόνο η Τρίπολη. Από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα μας η Δημοτική Αρχή. Αυτό το έργο έπρεπε να έχει ξεκινήσει πέρσι. Δυστυχώς καθυστερήσαμε λίγο, δεν πειράζει. Σήμερα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και θα σας μεταφέρω αυτά που λένε οι κάτοικοι του χωριού μου, ότι είχαμε να δούμε μηχανήματα στον κάμπο εδώ και 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια. Πραγματικά αλλάζει η ψυχολογία μας, αλλάζει η διάθεσή μας. Είμαστε ευχαριστημένοι, θα αποφύγουμε να πέφτουμε στις λακκούβες και να βλαστημάμε και να βρίζουμε τον κάθε δήμαρχο. Γίνεται ένα πολύ καλό έργο. Έχω επισκεφθεί και άλλα χωριά που έχει τελειώσει η οδοποιία. Γίνεται μια πολύ ωραία υποδομή με ξύσιμο, να φύγουν τα σαθρά, να πέσει αμοχάλικο, να πατηθεί με κύλιντρο, δηλαδή μόνο η άσφαλτος θα λείπει από πάνω. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και ευχαριστούμε πολύ
Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εμείς ευχαριστούμε, Πρόεδρε, και σας λέω ότι, όπως είπα και στην αρχή, έχετε υποστεί πολλές ζημιές και εδώ το χωριό, βέβαια, τα τελευταία χρόνια. Να πω στους αγρότες να κάνουν κουράγιο, να προσπαθήσουν να κρατηθούν στη γη, γιατί αν εγκαταλειφθεί η γη και ο πρωτογενής τομέας στο Δήμο Τρίπολης, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν θα υπάρχει πλέον και ο Δήμος Τρίπολης συνολικά. Είναι ήρωες οι άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν και καλλιεργούν με κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Όλα τα χρόνια ήταν αντίξωες οι συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς και πιθανόν λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι και οι καιρικές συνθήκες που είναι εναντίον.